Παραδοσιακοί αγιογράφοι των Ιωαννίνων εκθέτουν έργα τους προς ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη θέση της αγιογραφίας στο ναό. Η έκθεση γίνεται με την αρρωγή και τη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και φιλοξενείται στο ισόγειο του Διοικητηρίου. Κάλεσμα στους πολίτες να δουν τα έργα της έκθεσης, απεύθυνο αντιπεριφερειάρχης Οδυσσέας Πότσης. Στο ισόγειο της Περιφέρειας να φιλοξενούμε μια έκθεση αγιογράφων, μια ομάδα αγιογράφων της πόλης μας, που συνάδει κιόλας με τον εορταστικό χαρακτήρα των ημερών που περνάμε. Έτσι λοιπόν καλούμε όλο τους συμπολίτες μας να έρθουν να την επισκεφτούν, να δουν υπέροχες αγιογραφίες ντόπιων αγιογράφων. Που μας δίνουν την ευκαιρία αυτή να επικοινωνήσουμε με το γενιώτικο κοινό μέσα από τα έργα μας. Είμαστε μια ομάδα συναδέλφων επαγγελματιών που τοιχογραφούμε εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και λόγω των εορτών πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σε ένα πνεύμα συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού, να προβάλλουμε τη δουλειά μας, να μας γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα και να μας επισκεφτούν, να συζητήσουμε και για το ρόλο της αγιογραφίας μέσα στο ναό. Ποιος είναι ο ρόλος της αγιογραφίας, της τοιχογραφίας μέσα στο ναό. Είμαστε έμπειροι γιατί είμαστε χρόνια στο χώρο και θεωρώ ότι είναι χρήσιμο και για τις μέρες αυτές να ενημερωθεί ο κόσμος και οι ιερείς μας, Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, μπορούν να μας επισκεφτούν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα εκκλησιαστικά, επιτροπές κτλ. Να συζητήσουμε για την βυζαντινή ζωγραφική, την ελληνική αυτή τέχνη, η οποία σήμερα και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια βρίσκει μια αναγνώριση όλο και μεγαλύτερη. Οι πολλοί χριστιανοί δεν γνωρίζουν ακριβώς το ρόλο της αγιογραφίας μέσα στο ναό. Δηλαδή πρέπει κάποιος να τους εξηγήσει. Έχει να παίξει ένα πολύ σοβαρό ρόλο η αγιογραφία μέσα στο ναό. Είναι λειτουργική, συμμετέχει στο μυστήριο της Θείας Μετάληψης, δημιουργεί δηλαδή το κλίμα για να υπάρξει η ένωση όλων των χριστιανών ή των πάντων ένωσης που λέμε, δηλαδή να γίνουμε ένα σώμα, εκκλησιαστικό σώμα. Ό,τι κάνει δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία που φτάνει στο σώμα και αίμα Χριστού και κοινωνεί ο κόσμος, το ίδιο κάνει και η αγιογραφία όταν είναι φτιαγμένη με τον βυζαντινό τρόπο και με τον σωστό τρόπο, ενώνει, δηλαδή δημιουργεί την αίσθηση ότι οι Άγιοι είναι παρόντες στον ίδιο χώρο και χρόνο με τον πιστό και αυτό δημιουργεί την ένωση του σώματος.